Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέτορ για τους κόβουλων ερημίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Του επίπλου αυτού, του σκεύου αυτού,
είναι η προσφορά του στον Ιερό Ναό. Είναι η προσφορά του σε αυτόν τον Άγιο. Και τους Αγίους πρέπει να τους επικαλούμαστε, και κλείνω με αυτό γιατί δεν παρασύρθηκα πάλι, τους Αγίους πρέπει να τους επικαλούμαστε όχι στις δυσκολίες, όχι όταν αρρωστήσουμε, όχι όταν ευρεθόμενοι σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, αλλά σε εποχές της ευρωστίας, σε εποχές των παγιών αγκελάδων, για να μπορέσουμε να έχουμε ισορροπία και να μην φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε απλανόμενοι, να έχουν και στο τέλος αυτή η φούσκα να σκάσει όπως έσκασε και σε αυτή τη χώρα. Και μετά να αρχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια. Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα, τα χρήματα τελικά είναι το πρόβλημα, που δεν έχουμε λεφτά, ποιο είναι το υπόβαθρο, πνευματικό είναι το υπόβαθρο. Καλά, οι παππούδες μας πώς ζήσανε. Η δική μου μητέρα τελείωσε τη νομική και φύλαγε παιδιά. Και ήταν και φτωχός άνθρωπος και παντρευτήκανε και δεν είχαν λεφτά. Μια τούρτα βάλανε κάποιοι άνθρωποι και αυτοί κόψανε το πρόγραμμα. Και πόσοι από εσάς, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ξεκινήσατε χωρίς βοήθεια. Σήμερα λοιπόν ποια είναι η φτώχεια για την οποία λέμε τελικά. Η φτώχεια για εμένα τουλάχιστον, όπως εγώ, να μην έχω να μην έχεις φαγητό, να μην έχεις ψωμί στο πιάτο. Όλα τα άλλα είναι απλώς μια συρρήκνωση. Αναγκαστική συρρήκνωση επί κακών συνηθιών. Και ο άνθρωπος που έχει πνευματική υπόσταση και θωράκιση, δεν επηρεάζεται από αυτή τη συρρήκνωση. Δεν τον ενδιαφέρει. Το ζήτημα δεν είναι εάν θα ζήσουμε με τα πολλά και τα καλά, αλλά το ζήτημα είναι εάν θα ζήσουμε με Χριστό, απολαμβάνοντας πέρα και αυτό το ξεροκόμμα, το κομμάτι του ψωμί. Και πάντα να λογιζόμεθα αυτό που μας κλειοδότησαν οι πρωτόκλαστοι, που στην ουσία ο Κύριος το επέτρεψε. Για όλα έχουμε εμείς το δικαίωμα της επιλογής και έχουμε την ευθύνη. Για ό,τι έχει συμβεί, στην Εκκλησία μας, στις ψυχές μας ή στην χώρα μας, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γίνεται, εμείς είμαστε και ο λαός, εμείς είμαστε και ο κύριος, εμείς είμαστε η Εκκλησία, εμείς είμαστε το έθνος. Πώς θα γίνει δηλαδή.